Πολλά είναι τα προβλήματα που δημιούργησε το νέο κύμα κακοκαιρίας στο νομό Καστοριάς. Στην πόλη της Καστοριάς το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 30 εκατοστά. Με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ και στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο του νομού τα συνεργεία αποχιονισμού εργαζόταν ακατάπαυστα για να είναι προσβάσιμοι οι δρόμοι. Στον ορεινό όγκο του Γράμμου οι χιονοπτώσεις ήταν έντονες όλο το προηγούμενο διάστημα. Ενώ μετά το νέο κύμα κακοκαιρίας, σε κάποιους οικισμούς η πρόσβαση ήταν απαγορευτική. Σε υψόμετρο 1.200 μέτρων στην ορεινή Κοτήλη, ο δρόμος είναι σχεδόν αδιάβατος. Πολύ λίγο, πώς είναι οι δρόμοι πάνω? Πολύ χιόνι, για αρκετό χιόνι. Τώρα καθάρισα να κάνω μέσα στο χωριό, για να πάω, δεν ξέρω, δεν είναι δικιά σου. Το ύψος του χιονιού? Το ύψος του χιονιού στο δρόμο είναι γύρω στους 40-50 πόντους, στο καθαρισμένο του παλιού δηλαδή. Η ορεινή Κοτήλη στην κυριολεξία θάφτηκε κάτω από όγκους χιονιού, ενώ η διάνοιξη τόσο του κεντρικού δρόμου όσο και του εσωτερικού δικτύου ήταν μια υπόθεση ιδιαίτερα δύσκολη. Στην ορεινή Κοτήλη, σε υψόμετρο 1.400 μέτρων, το χιόνι έχει ξεπεράσει σε κάποια σημεία τα 2 μέτρα. Το χιόνι? 1,5 μέτρο χιόνι, 2 σε σημεία. Εδώ για το στάβλο πάνω έχει 2,5 μέτρα χιόνι. Απλά εντάξει, προσπαθούμε και οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο του νομού, από χθες το βράδυ ξεκίνησε το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο είχε ιδιαίτερη ένταση. Γενικώς είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, εκτός από αυτό το οδικό δίκτυο που βρισκόμαστε εδώ έξω από την Κοτήλη, όπου παρόλο που στείλαμε το γκρέντερ είχε ένα πρόβλημα το οποίο τώρα αποκαταστάθηκε, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Από εδώ και πάνω πιστεύω ότι μέσα σε 2-3 ώρες θα ανοίξει και πέραν της Κοτήλης για το κομμάτι Πευκόφτου-Χρυσή. Μάλιστα, κάποιοι οικισμοί στον ορεινό όγκο του Γράμμου παρέμειναν αποκλεισμένοι, αφού η πρόσβαση ακόμη και για τα αποχιονιστικά μηχανήματα ήταν αδύνατη, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στις τηλεπικοινωνίες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα, σε αυτό το υψόμετρο, η χιονόπτωση όταν είναι 60-70 πόντους και μέτανε μοσούρια σε κάποια σημεία που φτάνουν πάνω από ένα μέτρο. Εγώ καταρχήν θέλω να σας πω ότι εχθές μέχρι και το μεσημέρι ήρθε και το μηχάνημα από τη ΔΕΣΕ που διώχνει το χιόνι έξω από το δρόμο, η φρέζα που λένε, που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά μέσα σε ένα 24ωρο επανήλθαμε στο ίδιο σημείο, δηλαδή πάρα πολύ χιόνι. Τα προβλήματα συνεχίζονται, η κακοκαιρία συνεχίζεται. Καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες τόσο από πλευράς του Δήμου όσο και από πλευράς της περιφέρειας και μαζί με το προσωπικό δίνουμε έναν πραγματικά άνισο αγώνα έτσι ώστε να κρατήσουμε ανοιχτά τα χωριά μας. Ακόμη τα προβλήματα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν λυθεί εντελώς. Υπάρχουν χωριά ακόμα που δεν έχουν φτάσει τα μηχανήματα. Καθώς επίσης να επισημάνουμε και το μεγάλο πρόβλημα που το έχουμε εδώ και ένα μήνα, ότι δεν υπάρχει τηλεπικοινωνιακή σύνδεση σε 4 χωριά, όπως είναι το Πεύκο, Πευκόφετο, Χρυσή και Κυψέλη. Από σήμερα το βράδυ, ωστόσο, αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Οπότε θα γίνει και ο αποχιονισμός όλου του οδικού δικτύου.